Κύριο Ιωαννίδη. Πρώτον να επιβραβεύσω εσάς, τα διαβατά τιμήδη και το συνδημότη
που είστε πάντα κοντά μας σε κάθε εκδήλωση, σε κάθε γεγονός που γίνεται στον Δήμο Δέλτα, στις κοινότητες και υποστηρίζετε αυτή την προσπάθειά μας. Να είστε γεροί και να κάνετε πάντα αυτή την εργασία και εμείς είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι και χαρούμενοι που σας φιλοξενούμε στις δραστηριότητες του Δήμου μας. Είμαστε σήμερα στο γήπεδο. Τελικά υπάρχει μια συνέχεια επιτυχιών για τις ομάδες του Δήμου Δέλτα. Φέτος είχαμε τη χαρά να πανηγυρίσουμε και ανόδους ομάδων που ανήκουν στις κοινότητες του Δήμου μας και φυσικά την εξαιρετική πορεία του Ιωνικού που σήμερα μπαίνει στους 32 του κυπέλου. Είναι μια τεράστια επιτυχία μετά την κατάκτηση του κυπέλου πριν από μερικούς μήνες. Συνεχίζεται αυτή η επιτυχία. Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά, να υπάρχει μια υγιή αγωνιστική περίοδο και στην επόμενη φάση να ξανακαταφέρει ο Ιωνικός να προκριθεί και στους 16. Εμείς είμαστε κοντά τους και ψυχή και σώματι για να υποστηρίξουμε αυτή την προσπάθεια που κάνει και η διοίκηση και οι φίλαθροι που αγκαλιάσανε το τελευταίο διάστημα με πολύ μεγάλη θέρμη τον Ιωνικό και φέρνει αυτές τις επιτυχίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε και εσείς καλά. Έχω τον κύριο Φαρμάκη Ιωάννη, πρόεδρο του Ιωνικού. Πείτε μας δύο λόγια. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που παραβρέθηκε σήμερα κοντά μας, όλο το Δημοτικό Συμβούλιο που παραβρέθηκαν, τους παίχτες που με αυτοθυσία έπαιξαν και κέρδισαν τον αγώνα αυτόν, γιατί είναι πολύ σημαντικός για μας. Αυτή τη στιγμή ο Ιωνικός γράφει μια ιστορία. Δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει οι συντοπίτες μας, αλλά ο Ιωνικός γράφει μια ιστορία. Δεν προκρίθηκε ποτέ ομάδα ερασιτεχνικής κατηγορίας στους 32 του κυπέλου Ελλάδος που στην κλήρωση την επόμενη θα παίξουμε με ομάδες Super League 1 και Super League 2. Τι να πω, δεν ξέρω, θέλω να τους ευχαριστήσω για αυτή την πρόκληση που μας δώσανε και για τον κόσμο που ήρθε κοντά μας. Καταλαβαίνω, ευχαριστούμε πολύ. Πιστεύετε θα μπορέσει η ομάδα να ανταποκριθεί στις καινούργιες βλέψεις της? Είναι μια καλή ομάδα. Θα προσπαθήσουμε μέχρι και άνοδο για τη ΓΑΜΑ Εθνική. Υπάρχουν τα δεδομένα στην ομάδα, είναι καλοί οι παίχτες, θα το προσπαθήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Φαρμάκη Ιωάννη. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ που καλύψατε τον αγώνα αυτόν και τις δραστηριότητες του Δήμου μας. Αδέσμευτης, ακομμάτιστη τοπική εφημερίδα των Δήμων Δέλτα, Κορδελιού Ευόσμου, Χαλκιδόνης και Ρεοκάστρου.